Εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο και αποφασίσαμε σαν διετητικό συμβούλιο και στη συνέλευσή μας που έγινε την προηγούμενη Κυριακή αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Μια επέτειος που δεν είναι μόνο μέρα τιμής να τιμήσουμε τους αγωνιζόμενους φοιτητές και εργάτες που δώσανε τη μάχη ενάντια στη Χούντα και στο φασισμό να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σηματοδοτεί σήμερα τον αγώνα της εργατικής τάση για σοβαρές εξελίξεις που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο που εγκυμονούν τεράστιου κινδύνου για τους λαούς της περιοχής ενάντια στα βρώμικα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει ενεργά η κυβέρνησή μας σε αυτά τα σχέδια σηματοδοτεί τον αγώνα που δίνουμε σήμερα για να μην περάσει αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας σηματοδοτεί επίσης τη μάχη που δίνουμε στους χώρους δουλειάς να έχουμε τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης απέναντι στην πανδημία και θεωρούμε εδώ, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, ότι είναι υποκρισία η στάση της κυβέρνηση που καλεί τα σωματεία και τους φορείς στο να μην πραγματοποιήσουν την πορεία του Πολυτεχνείου τη στιγμή που σωματεία, όπως και το δικό μας, ε, γιατρών, εργαζόμενοι σε χώρους δουλειά δίνουν καθημερινά τη μάχη για να πάρουν τα μέτρα προστασία, έχουν κάνει συγκεκριμένε προτάσει που δεν τι υιοθετεί η κυβέρνηση, δίνουν μάχη να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να σταθούν απέναντι σε αυτή την εξέλιξη και σίγουρα, επειδή είναι και απόφαση του Διευθυντικού Συμβουλίου του Συνδικάτου και τη Συνέλευση, εμεί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα και φέτο να γιορταστεί η πορεία του Πολυτεχνείου.